Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος και σε καλωσορίζω στο τρίτο Mad VMA Blender The Podcast. Αν θες και εσύ να μας ακούς, ακολούθησέ μας στο Spotify, Google και Apple Podcast, καθώς και στο YouTube κανάλι του Mad Radio. Mad VMA Blender The Podcast. Στο σημερινό podcast θα θυμηθούμε τα μοναδικά closing acts από τις 19 απονομές των μουσικών βραβείων MAD. Λίγο πριν απολαύσουμε τα MAD Video Music Awards 2023 από τη ΔΕΗ στο γήπεδο Taekwondo. Κάθε closing act αποτυπώνει την τάση της εποχής. Αυτό που κατά κύριο λόγο ανυπομονεί το κοινό να απολαύσει, ώστε να φύγει από τη διοργάνωση με μια γλυκιά προσμονή μέχρι την επόμενη απονομή των βραβείων MAD. Πριν 20 χρόνια, στις 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, εκεί που γεννήθηκε ο θεσμός των μουσικών βραβείων MAD, έδωσαν το παρόν σπουδαίοι καλλιτέχνες και εκπρόσωποι της μουσικής βιομηχανίας της χώρας. 2004 και το πρώτο φαντασμαγορικό Closing Act δεν θα μπορούσε να το κάνει άλλη από την απόλυτη Ελληνίδα Star, τη μοναδική Άννα Βύση. Η Άννα Βύση έκανε ένα εντυπωσιακό closing act ανάμεσα σε 100 μοντέλα. Ποια είναι όμως η ιστορία πίσω από αυτό το act τη χρονιά εκείνη? Η χορογράφος της είχε φτάσει στην Ελλάδα την τελευταία στιγμή και έπρεπε να κάνει casting. Δεν προλάβαινε όμως και κάπως έτσι κάλεσε περίπου 100 μοντέλα στο Θέατρο Βράχων και τους πέρασε όλους από topless casting. Η δυναμική αυτή εμφάνιση με την Άννα Βύση να ερμηνεύει το ίσε έκλεισε με την ίδια να ρίχνει όλα τα μοντέλα κάτω σαν ντόμινο. Mad VMA Blender, the podcast. Το 2004, η Δέσποινα Βανδύ κυκλοφορεί το δίσκο στην Αυλή του Παραδείσου, ο οποίος γίνεται πλατινένιος από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του και ξεπερνάει τις 100.000 φυσικές πωλήσεις, αριθμός ρεκόρ για την εποχή. Στη δεύτερη απονομή των Mad VMA το 2005, σε ένα μοναδικό closing act, η Δέσποινα Βανδύ ερμηνεύει την επιτυχία της στην Αυλή του Παραδείσου και το Θέατρο Βράχων παραλυρεί. Παράλληλα, σαρώνει κατακτώντας 3 βραβεία στο σύνολο της βραδιάς. Πάμε όλοι να μεταφερθούμε στην Αυλή του Παραδείσου! Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ. Σας ευχαριστώ πολύ! Mad VMA Blender, the podcast. Φτάνουμε στο 2006 και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στα Mad Video Music Awards. Σε ένα διαφορετικό closing act έχουμε τη σύμπραξη της έντεχνης σκηνής με την pop κουλτούρα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή των βραβείων με τη διαχρονική Μισερλού σε ένα ανατρεπτικό mashup με το Pump It και το Stereo Mike και τη Σάγια. Ένα closing act πραγματικά αξέχαστο. Mad VMA Blender, the podcast. Έχοντας 10 επιτυχημένα χρόνια δισκογραφίας, ο Αντώνης Ρέμος το 2006 ήταν ξεκάθαρο ότι είχε έρθει για να μείνει και να ξεχωρίσει. 2006 και 2007 εμφανίζεται με τη Μαρινέλα σε sold out βραδιές μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού του 2007. Ήταν λίγο πριν ξεκινήσει την καλοκαιρινή του περιοδία με το πρωτοεμφανιζόμενο τότε συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη του Σονιράμα. Κι η καρδιά μου τραπετεύει. Θέλω το χέρι σου να αφήσω. Χαμογέλασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μωρό. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Μα δεν τελειώσαμε. Να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή. Μείνε λίγο στη γραμμή. Μείνε λίγο στη γραμμή.
14η απονομή των βραβείων MAD το 2007, κάνουν μια κοινή εμφάνιση στο φινάλε ερμηνεύοντας μια διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του Αντώνη Ρέμου «Θα έπρεπε». Θα έπρεπε, θα έπρεπε να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι. Καλησπέρα. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα παιδιά, τα καταπληκτικά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φοβερή ονειράμα. Γιατί τώρα ξεκινάνε. Mad VMA Blender, the podcast. Βρισκόμαστε στο 2008, τότε που στο repeat ακούγεται τόσο στα ραδιόφωνα όσο και στα clubs ένα αμερικάνικο μουσικό συγκρότημα εναλλακτικής rock με το τραγούδι τους Sleepless. Ήταν η Until June. Αυτό το συγκρότημα που είχε κατακτήσει τους Έλληνες. Μια τόσο μεγάλη επιτυχία δεν θα μπορούσε να λείπει από το μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της χώρας. Με αφορμή την εμφάνισή τους στα Mad VMA το 2008, οι Until June έρχονται στην Ελλάδα και πραγματοποιούν ένα μοναδικό closing act και το κοινό τους αποθεώνει. Αποτέλεσμα, για δύο μήνες μετά, να μονοπολεί στην κορυφή των ραδιοφωνικών chart το Sleepless. Αυτή ήταν η Until June. Σας άρεσα, παιδιά. Mad VMA Blender, the podcast. Το 2009 ήταν μια χρονιά ανατροπών. Το να φανταστείς ότι η Άννα Βύση μπορεί να συνυπάρξει στον ίδιο χώρο με τη Δέσποινα Βανδύ και το αντίθετο αποτελούσε ανέκδοτο. Κι όμως, η μουσική ενώνει. Για χάρη και μόνο των μουσικών βραβείων MAD, το 2009 βρέθηκαν και οι δύο τραγουδίστριες στην έκτη απονομή των βραβείων MAD. Ένα πράγμα θα σας πω. She's back! Αμέσως τώρα, στη σκηνή μας, με τη συμμετοχή του χορογράφου της, Jermaine Brown, κυρίες και κύριοι, η Άννα Βύση. Και επειδή μια φορά ποτέ δεν είναι αρκετή, η Άννα Βύση πραγματοποιεί το closing act της βραδιάς, ερμηνεύοντας τις τότε μεγάλες επιτυχίες από το δίσκο Απαγορευμένο, Στην πυρά και αλήθεια ψυχή. Mad VMA Blender, the podcast. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έχοντας στην κατοχή του το βραβείο για το Best Selling Artist of the Decade, με πάνω από 3,5 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, εμφανίζεται στη σκηνή των Mad VMA 2010, κάνοντας ένα θριαμβευτικό closing act, ερμηνεύοντας το Καλοκαίρι μου. Τραγούδι σύνθημα του τότε και αγαπημένο κομμάτι μέχρι και σήμερα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο στα MAD. Mad VMA Blender, the podcast. Έχοντας κατακτήσει τα ραδιοφωνικά τσάρτ και τα κλαμπ της Ελλάδας, ο Πάνος Κιάμος δεν θα μπορούσε να μην είναι μέρος των μουσικών βραβείων MAD του 2011. Ένα τραγούδι ατάκα, αλλά και σύνθημα της εποχής, είναι το closing act της βραδιάς των MAD VMA 2011. Πάνος Κιάμος στο stage των MAD Video Music Awards με τη μεγάλη του επιτυχία από Δευτέρα. Με το 1, με το 2, με το 3, από Δευτέρα! Καλό καλοκαίρι, υγεία και όλα τα άλλα από Δευτέρα. Να είστε καλά! Mad VMA Blender, the podcast. Η Σταβέντο είναι από μόνη τους τάση στη μουσική και η Πάολα, μια νεαρή λαϊκή τραγουδίστρια που έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην ελληνική μουσική πραγματικότητα. 2012 και στο closing act της βραδιάς, μια ανατρεπτική συνύπαρξη των Σταβέντο με την Πάολα χάρισαν μια τεράστια επιτυχία τότε που ακούγεται μέχρι και σήμερα. Mad VMA Blender, the podcast. Ο Παντελής Παντελίδης το 2013 αποτελεί πλέον ένα φαινόμενο για την ελληνική μουσική σκηνή του τότε και συμπράττει με δύο hot upcoming καλλιτέχνες, τον Σταν και την Ελένη Φουρέιρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα mashup του Όνειρο Ζω και του Δεν Ταιριάζεται Σου Λέω, με την προσθήκη νέου μέρου στο τραγούδι για τις ανάγκες του closing act των Mad VMA 2013. Δεν ταιριάζεται σου λέω,
σαν τη γυναίκα στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. It's how I like it. Mad VMA Blender, the podcast. Το 2014, το closing act των Mad VMA είχε international αέρα. Ο Latino star Jay Balvin έρχεται στην Ελλάδα για να τιμήσει τον θεσμό των μουσικών βραβείων MAD, πραγματοποιώντας ένα μοναδικό closing act με την Ελένη Φουρέιρα σε μια διασκευή της παγκόσμιας επιτυχίας Tranquila. Εμφάνιση που μέχρι και σήμερα είναι χαραγμένη στη μνήμη μας. Mad VMA Blender, the podcast. Η ευλαία των μουσικών βραβείων MAD για το 2015 έπεσε με ένα εκπληκτικό mashup των επιτυχιών των REC «Έτσι γίνεται» με το «Γίνεται» του Παντελή Παντελίδη και το «Πυρκαγιά». REC, Στέλιος Λεγάκης και Παντελής Παντελίδης στο closing act των MAD VMA 2015 και τα social media έχουν πάρει φωτιά από την ανατρεπτική εμφάνιση των καλλιτεχνών για το φινάλε των μουσικών βραβείων MAD για το 2015. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα σε σκηνή των MAD Video Music Awards 2015. Η REC, ο Στέλιος Λεγάκης και ο Παντελής Παντελίδης! Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται κι εγώ το ματιά γίνομαι. Mad VMA Blender, the podcast. Το καλοκαίρι του 2015, μία διασκευή του κροάτικου τραγουδιού Uno Momento έχει κατακτήσει τα ραδιόφωνα και τα κλαμπ της χώρας. Η πιο ωραία στην Ελλάδα είναι εδώ. Το τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκε ο Κωνσταντίνος Κουφός ήταν το closing act των βραβείων MAD το 2016, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Τικούδη σε μία ενδιαφέρουσα διασκευή με το μισό τραγούδι στα ισπανικά. Γιατί αυτό που έρχεται είναι πραγματικά καταπληκτικό. Υποδεχόμαστε στη σκηνή τον Κωνσταντίνο Κουφό και την Κατερίνα Στικούδη. La gente poco a poco se marchó, de pronto solamente éramos dos. Y te acercaste y me besaste. It's how I like it. Mad VMA Blender, the podcast. Το 2017, ένα τραγούδι ξεχώρισε τόσο μαζικά και τόσο απόλυτα. Ξημερώματα. Από τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε ένα μοναδικό closing act για τον κορυφαίο μουσικό θεσμό της χώρας. Ένα τραγούδι που έγινε σύνθημα για το καλοκαίρι του 2017. Ένα εντυπωσιακό φινάλε με το πλήθος να ξεσηκώνεται και να τραγουδάει στο ρυθμό του Ξημερώματα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. It's how I like. Mad VMA Blender, the podcast. Το 2018 η Ελένη Φουρέιρα ξεχώρισε και διακρίθηκε κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο. Το Fuego κέρδισε τους Ευρωπαίους εκτοξεύοντας την καριέρα της Ελένης Φουρέιρα. Παράλληλα, το Fuego αποτέλεσε σε μια διαφορετική μορφή και το closing act των Mad VMA 2018 με τους Playmen και την Ελένη Φουρέιρα να μας χαρίζουν ένα breathtaking act για την ολοκλήρωση της 15ης απονομής μουσικών βραβείων MAD. Θέλετε κι άλλο! Εμφανίζεται για δεύτερη φορά απόψε σε σκηνή των MAD Video Music Awards 2018. Yes! Η Ελένη Φουρέιρα είναι αυτή! Το μεγάλο μας φινάλε για απόψε, μαζί με τους μοναδικούς Playmen, αυτό σας έλεγα, έχουμε έτσι κάτι το διαφορετικό, θα παρουσιάσουν μαζί το πρώτο remix ever του Fuego. Μια τεράστια επιτυχία που έχει ανέβει στα charts της Ευρώπης και έχει κυκλοφορήσει και στα ισπανικά. Ελένη Φουρέιρα, Playmen, Fuego, yes! Mad VMA Blender, the podcast. Ένα νέο μουσικό είδος καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας. Η τραπ μουσική δίνει πλέον ένα ηχηρό παρόν στα μουσικά δρόμενα. Στη σκηνή των Mad VMA συμπράττουν και παρουσιάζουν ένα ανατρεπτικό medley των επιτυχιών τους, η Υποχθόνιος, Light και Madclip, σε ένα closing act για τα Mad VMA 2019 που έκανε ένα στάδιο να σύεται. Συνεχίζω, πάμε να κινηθούμε σε πολύ rap ρυθμούς στο stage των MAD Video Music Awards 2019. Θα εμφανιστεί Light, Ipo, MAD Clip, FY, Lil Barty
και Sky Fortis. Μύριζα μπουκέτα όλη μέρα μου νοκό. Πόδια μου πρισμένα σαν να παίρνουνε μουν στρόλ. Ποτέ δεν ήμουνα καλό στο σχολείο. Πάντα ήμουνα στο τελευταίο θρανείο. Δεν με θέλουν με λορέ, δεν με θέλουν με βολμέ. Δεν με θέλουν στα τοπέρ, δεν με θέλουν με τσιφέλη. It's how I like it. Mad VMA Blender, the podcast. Ως βασίλισσα της pop πλέον, η Ελένη Φουρέιρα έρχεται στη σκηνή των μουσικών βραβείων MAD κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και παρουσιάζει ένα closing act που άναψε φωτιές. Η βραδιά μεταδίδεται από τους τηλεοπτικούς δέκτες λόγω απαγόρευσης κοινού και τα social media παίρνουν φωτιά με αφορμή το φινάλε των MAD VMA 2020 με την Ελένη Φουρέιρα σε ένα μοναδικό mashup του Δοκίμασέ με, με το Light It Up. Εγώ θα σας δώσω κάποια στοιχεία και εσείς θα μαντέψετε τι ακολουθεί. Μην άγχεστε, είναι πανεύκολο. Πρόκειται για μια από τις πιο εκρηκτικές performers στην Ελλάδα και όχι μόνο. Τη λέμε βασίλισσα της pop, αλλά είναι πλέον και βασίλισσα της disco. Ναι, το ξέρω. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Η Ελένη Φουρέιρα, με το δυνατό ταπεραμέντο της, μας ξεσηκώνει σε 80's ρυθμούς και δοκιμάζει τις αντοχές μας. Δοκίμασέ με και Light It Up σε μια μοναδική εκτέλεση για τα MAD VMA 2020. Mad VMA Blender, the podcast. 2021 και ο θεσμός των μουσικών βραβείων τιμά μια λαϊκή ερμηνεύτρια για την προσφορά της. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, σε ένα μοναδικό medley μεγάλων επιτυχιών της και σε ένα ντουέτο με τον Χρήστο Μάστορα, ερμηνεύουν το Έλα που φοβάμαι και ρίχνουν την αυλαία των MAD Video Music Awards 2021 με τον πιο εορταστικό παλμό. Το MAD, απόψε είμαι τόσο χαρούμενος γι' αυτό, τιμάει τη γυναίκα ερμηνεύτρια που υπηρετεί το ελληνικό λαϊκό τραγούδι τα τελευταία 25 χρόνια. Ακούστε, παιδιά, 12 πλατινένιοι δίσκοι, 8 χρυσοί, συνεργασίες φυσικά με τις μεγαλύτερες φωνές στην Ελλάδα, αμέτρητες επιτυχίες και ένα κοινό που τη λατρεύει και την ακολουθεί φανάτικα σε κάθε της επιλογή. Θέλω να έρθει κοντά μου ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ένας φίλος μου πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ, ο Χρήστος Μάστορας. Διότι ως μάστορας τα μαστορεύει όλα. Αχ, και ήθελα να έρθω να σε πάρω έτσι. Έλα που φοβάμαι, φοβάμαι. Mad VMA Blender, the podcast. Κάθε χρόνο το φινάλε των βραβείων είναι και μία ανατροπή και μία σύμπραξη, μία αναμενόμενη. Το 2022, ο πρωτοεμφανιζόμενος Στέφανος Πιτσίνιαγκας, έχοντας την απόλυτη viral επιτυχία του 2022, το δυνατά τα, εμφανίζεται με τον Πάνο Κιάμο και παρουσιάζουν ένα medley με την επιτυχία του Πάνου Κιάμου Σφύριξε και Έλξες και το δυνατά και το στάδιο τους αποθέωσε. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα, 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 και το κορμί μου σε ζητά τα, τα, τα. It's how I like it. Mad VMA Blender, the podcast. 19 Ιουνίου, στο ΤΑΕΚ Βοντό. Ανυπομονούμε να δούμε ποιο θα είναι το φετινό closing act για τα MAD Video Music Awards 2023 από τη ΔΕΗ. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος και αυτό ήταν το MAD VMA Blender, the podcast. Αν θες και εσύ να μας ακούς, ακολούθησέ μας στο Spotify, Google και Apple Podcast, καθώς και στο YouTube κανάλι του MAD Radio.